το ύψος των προφίλων του παιδικού σταθμού είναι τα ίδια με πέρυσι, με τους ίδιους κανόνες. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για πολίτες οικογένειες, για το μηνιαίο, όσο καταλαβαίνω, εγώ είναι 80 ευρώ. Όταν υπάρχουν δύο αδέρφια, γίνεται μια έκπτωση 140 ευρώ τα δύο αδέρφια. Στις τρίτες οικογένειες είναι 60 ευρώ. Στις πολύτιμες είναι 40 ευρώ. Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφίων γονείς, τους οποίους ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% για άνω. Και επίσης το προσωπικό μεγέθυνο στο παιδικό σταθμό καταβάλλει τα τροφεία κανονικά. Θέλετε να διαβάσω όλες τις...
Το θέμα έχει λύσει. Το θέμα έχει λύσει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ένα γρήγορο σε αυτό που είπε ο κύριος Τσόπρας. Εάν καταργήσω το Δήμο στα τροφεία στο παιδικό σταθμό, είναι πολύ πιθανό το επόμενο βήμα να χάσει και το ΕΣΠΑ. Σου πει εφόσον εσύ δεν έχει οικονομικό χρόνο, δεν χρειάζεται και το ΕΣΠΑ. Δεν είναι τόσο αυτό. Και τα 80 ευρώ που λέτε είναι 3 ευρώ το ημέρα για κάθε οικογένεια. Σεβαστό και αυτό, αλλά δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείς να κρίνεις το περιεχόμενο. Εσύ είσαι με μετά στην διαδικασία. Αν ήθελε εγώ να συμβουλέψω σας και μπορούσα να προστατεύεις τους ανθρώπους της πλειοψηφίας, ήθελα να λες τον κύριο Ρούσα να μην βιάζεται στις απαντήσεις. Λοιπόν, να μην βιάζεται στις απαντήσεις. Ας μην τον απαντήσω. Σε παρακαλώ. Μη κάνετε σπίτι στον κύριο Ρούσο, είναι θέλω σίγουρο. Να προκάτει τα γένεια σας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι συνεχείς και πολύ σοβαροί. Εσύ να κοιτάξεις. Χαίρομαι. Και σοβαροί και συνεχείς. Χαίρομαι. Λοιπόν, επειδή ο κύριο Τσόπρας, σε αυτό που είπε και μίγιο, είναι αυτονόητο ότι παρουσίασε εκπαίδευσης ή μοίραξες εκπαίδευσης που προσφέρουν οι παιδικοί σταθμοί. Τα σχολεία και τα λοιπά, από το Σύνταγμα για το πληρώνετε, να έχουν δωρεάν τους δημότες. Άρα η πρόταση του κύριου Τσόκα για κατάργηση του σχολείου είναι και η ουσία του ζητήματος. Εγώ όμως είχα διάθεση να στηρίξω οποιαδήποτε δικιά σας θετική πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία βρισκόταν σε μια θετική κατεύθυνση. Όταν βγαίνει ο δυνατός και μιλάει ότι έχει 2 εκατομμύρια πλέον μας. Θα περίμενα σήμερα να δω μια δημοτική αρχή που αναγνωρίζοντας αυτό το γολγοθά που τραβάει οικονομικά ο κόσμος, να λέει ότι ειδικά στα τροφεία μειώνω 30 ή 40 ή 50% τη συμβολή των δημοτών το μήνα. Και πληροφορώ στον κύριο Ρούσα να βγει από το θερμοκήπιο κουσί και να αρχίσει να περπατάει στην αγορά και να δει ότι υπάρχουν συνδημότες που δεν είναι αθεληταίο ποσό. Τα 3 ευρώ τη μέρα κάποιοι ψάχνουν τα 2 και το 1 για να πάρουν στο παιδί τους γάλα και ψωμί. Αν ο κύριος Ρούσα ζει στο θερμοκήπιο και θεωρεί λογικό ποσό ένας γονιός να πληρώνει για το τοποθέτης να κάνει, βεβαίως. Δεν θέλετε κύριε Σούρνα, να κάνουμε υποθέτηση γενική. Αν θεωρεί η πλειοψηφία, αν θεωρεί ότι η πλειοψηφία, λογικό ποσό να πληρώνει ο γονιός 80 για ένα παιδί ή 160 για 2 το μήνα, τότε να βγαίνετε αυτά και να τα λέτε στον κόσμο. Προφανώς και το καταψηφίζουμε γιατί. Και γιατί έγινε ο κύριο Τσόκας, αλλά και γιατί εσείς, όσοι και καλή διάθεση να δείξουμε, είστε μόνο για το θεατήριο και για τα κανάλια να μιλάτε για πλεόνασμα και δεν παίρνετε κανένα θετικό μέτρο υπέρ των δημοτών. Μια κουβέντα να πω για τον κύριο Τσαμπίδα και μετά ο κύριο Μαμπούρα. Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα. Μια διευκρίνηση. Τα 30 παιδιά είναι από το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω. Και πληρώνω τα 15. Αυτά ποια θα είναι τα 15 ή αναλογούν σε όλα. Τα παιδιά που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Κύριε Ταμπίρος, κύριε Ταμπίρος. 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 Τις προδιαγραφές για να μπουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Όσα δεν πληρώνουν, είναι 15 οικογένειες, είναι μετροφία. Και σίγουρα δεν είναι τα έξοδα που έχει κάνει καλά και δεν είναι τα 3 ευρώ την μέρα μόνο, είναι πολύ περισσότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συμβολικό είναι το ποσό, σεβαστό και αυτό που είναι, σεβαστό δεν λέω, συμπεριφερειμένο που έχει τα 3 ευρώ. Αλλά σίγουρα όταν ένα παιδάκι θα πάει για 4 ώρες, 5 ώρες στο παιδικό σταθμό,
ιδέα να ψηφίσει το υπαλληλικό προσωπικό είναι πολύ περισσότερα τα έξοδα του παιδιού. Δεν είναι μόνο τα 3 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που είναι προσφέρει και λαϊκισμό. Τι να πω. Ο κ. Σαββίδας και ο κ. Σαμούδας. Λοιπόν, με τα δεδομένα του 2015, τα 30 λοιπόν παιδάκια είναι μέσα στο προγράμμα του ΕΣΟ. Έτσι, άρα δεν του καταλαβαίνουν καμιά οικογενειακή κατάσταση και ρόλοι και το πράγμα. Μένουν λοιπόν 15 παιδάκια. Και αυτά δεν μπορούν να γίνουν 105, γιατί οι δομές που έχουν τις οικογένειες είναι συγκεκριμένες. Άρα, αν το πάρουν, θα πάρουν πάλι κάτι ανάλογο. 10, 12, 15, 17 παιδάκια. Και είναι πολλά. Και είναι πολλά και πάλι. 15 λοιπόν παιδάκια από 80 ευρώ ο καθένα του μήνα είναι 8, 10, 80, 5, 8, 40. Είναι 1.200 ευρώ που μήνα. Τα τροφεία των 15 παιδιών. 1.200 λοιπόν. Δεν είναι 12.000. Τα 80 ευρώ για μια οικογένεια σήμερα μπορεί να μην παίρνουν και οι δυο και να παίρνουν 480 ευρώ το μήνα. Πολλά δεν μπορεί να το να συμβράβει τη συσταθμή το σύνολό του. Συμβράβει ένα ποσοστό. Μία δέκα. Και πάλι τα τροφεία από μία δέκα το κάτω. Και τι συζητάμε τώρα. Και τώρα συμβράβει. Τι συζητάμε τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε εκτός του χρόνου. Δηλαδή τα 80 ευρώ σήμερα μια οικογένεια από τα κύριε Τσαπίδα, δεν ξέρετε τι λογιστική. Ο κύριος Τσαπίδα, ότι έχουμε 4 όρια του λαϊκισμού. Είναι δεύτερο θέμα λαϊκισμού. Το πρώτο, δυστυχώς το έχει κάνει και η πλειοψηφία, με το 1,8 τετραγωνικό μέτρο στο μαγαζιά. Αυτά είναι λαϊκισμός στις κακιάς ώρα. Λοιπόν, και αυτές οι κουβέντες που υπόθηκαν σήμερα. Είναι λαϊκισμός. Γιατί, προσέξτε, ας πούμε ότι σε αυτούς τους 15 που έχουν δεν παίρνουμε τίποτα. Σκεφτείτε όμως ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν, δεν φτάνει, που έχουν παιδάκια και οποίοι παίρνουν 500 και 600 το μήνα για να τους βγάλουν τα παιδιά και να βάζουν δουλειά. Τώρα δεν το σκέφτηκε κανένα. Λοιπόν, επίσης η λογική της έτσι είναι λίγα, να τα χαρίσουν. Εγώ σε αυτό πέρα ό,τι να λέω το τρίμηνο, νερό. Δεν μου χαρίζετε για μένα, τι είναι, 120 ευρώ το χρόνο. Χαρίστε τα και σε μένα και στον οποιοδήποτε άλλο, λέω εμένα. Τον οποιοδήποτε άλλο. Χαρίστε και αυτά. Ας αρχίσουμε λοιπόν να χαρίζουμε στον ένα, να χαρίζουμε στον άλλο, να χαρίζουμε στον άλλο. Τα πλεονάσματα που έχει ο Δήμος προφανώς θα έχει αποκαλεί διαχείριση. Γιατί κάνουμε και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δεις από εδώ και από εκεί. Και δεν νομίζω να κοιτάμε πάντα και τη σύγκριση. Υπάρχουν κι άλλες μανάδες κι άλλοι που δεν μπορούν να βγουν στον παιδικό σταθμό. Με εκείνους τι γίνεται. Εκείνοι δεν αισθάνονται νικημένοι. Οι ηγέτες και οι πολιτικοί, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δίνουν παράδειγμα και τον κόσμο με τον πιάλο μαθαίνουν. Μην του χαϊδεύουν τα αυτιά. Και αυτό έχει κάνει ο λαϊκισμός τόσο λεπτό και ο κρατισμός στην Ελλάδα. Τι θες εσύ το κράτος, πάρε. Τι θες εσύ το κράτος. Χάσαμε κάθε πρωτοβουλία και κάθε υπευθυνότητα. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται. Είναι τυπικά αυτά τα τροφεία. Οι άνθρωποι σε σύγκριση με άλλους πληρώνουν πολύ λίγα. Καλά θα ήταν, αλλά δεν μπορούν να χαρίζουν και τα πάντα. Πόσοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλειές και επειδή δεν μπορέσαμε να
προσλάβουμε ή να βρούμε τρόπο να το πληρώσουμε. Δεν έχουμε τώρα τόσο τόσο λύσει που υπήρχε συνέντευξη και το έχουμε πολλέ φορέ το κάνουμε από το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Και έχω βάζω 45 παιδιά που δεν μπορούν να είναι 45, έτσι, να το συζητάω. 45 παιδιά για μέσα, το οποίο είναι εικονικά γιατί είναι άνθρωποι και λοιπά, και τα βάζουν 45 για να μπορούν κάποια στιγμή να είναι 25 για να τα μπορούν να τα συντηρήσουν και να τα παρακολουθήσουν μετά. Γιατί δεν είναι 45. Τα βλέπει ποιο το ακούσει. Και το δούμε τα σκάμου σε το καθηγητή, δεν θα τα βρει να το βρει τάξη. Και δύο παιδιά. Να το προλάβει από τα μάτια, να το εκπαιδεύσει, να τα ίσει. Δηλαδή από αυτέ τι τοπικέ καταστάσει. Εσύ, δύο έτσι. Εντάξει, δύο έτσι. Αλλά όμω πρέπει ο παιδικό να δώσει εξηγού που να σε αναπτύξει. Και δεν. Και είμαστε εδώ για να δούμε τα δύσκολα λύσει και όχι τα εύκολα. Κύριε Πράγμα, κύριε Ράπτο, θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ. Ο Δήμος έχει μια κατεύθυνση και η κατεύθυνσή του είναι, δεν είναι επιχειρηματική, είναι να κάνει αρχική κοινωνική κοινωνική. Τώρα, ακούω τώρα αυτή τη στιγμή εγώ για 10.000 εδώ και συζητάμε 3 ώρες εδώ για το παιδικό σταθμό που μας εμφανίζει. Και είπε ο προλαβαίος ο κ. Μωμόνας ότι θα έχουμε άλλοι. Δεν έρχονται άλλοι. Είχαμε φτάσει μέχρι 80 παιδιά επί των ημερών και σήμερα έχουμε 45. Και έχετε κλείσει και τον Όχι μόνο κοινωνική πολιτική και πολιτική κοινωνική αλληλεγγύη. Η παιδική σταθμή είναι στο θέμα τη κοινωνική πολιτική. Δεν μπορεί να βγάζετε όταν σα ζητάμε να παίξετε τον ρόλο σα να μιλάτε περί λαϊκισμού. Γιατί τι κάνατε στην κοινωνική πολιτική? Έχετε κλείσει το καπίτι, κλείσατε και το θετικό ευσυνόμονη. Και σιγά σιγά το σύνολο όλα. Και έχετε γίνει οργοδότε. Και κοιτάτε, α πούμε, μα μιλάτε για πλεονάστατα. Αποφασίστε και παίξτε τον ρόλο σα. Κύριε Σαγκή, πιστεύω ότι βρίσκεται σαν τον που έχει ξέρει τη λέει αυτή τη στιγμή. Είναι και φαντάζεστε και τι ονειροπατήτη και τι ονειροπατήτη. Θέλω να σα πω ένα παράδειγμα για να φτάσουμε κάποιε μέρε και φτάσουμε σοβαρά εδώ μέσα. Γιατί δεν είναι χώρο εδώ για να κάνουμε big box, ούτε έχουμε καμία για να δείξει ο καθένα. Όχι, δεν μπορεί να κάνει ένα λάθο. Δεν μπορεί να λε ότι ο άλλο δεν είναι σοβαρό. Αν δεν παίρνει το μυαλό του, είναι δικαίωμά του. Κύριε Σαλή, μην ξαναπείτε. Είναι διαφορά. Γι' αυτό μπορεί να συζητήσει στην πλατεία. Δεν έχετε καταλάβει ακόμη ότι δεν πρέπει να προκαλεί τον κόσμο να το περνάτε με την τάμα και τη μηχανή σα, γιατί τώρα το πηγαίνει στα 55 χρόνια και κατά. Από ό,τι αυτέ τι απόφασει να γίνει παρολίγο πλήρω του παρολίγου πολιτή, έχει ξεκαθαρίσει να περνάει διαβόλια μέσα στην πλατεία και να προκαλεί τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ το συμβούλιο δεν είναι αυτά τα πράγματα για μένα, εγώ γελάω άσχημα και περισσότερο γελάω. Ένα δεύτερο σημείο που μπορεί να αναφέρω είναι το εξή. Ποιο αναφέρει αυτή τη στιγμή ότι κλείσαμε τον παιδικό σταθμό έτσι. Σε πειράζει, σε πειράζει, σε πειράζει, σε πειράζει, σε πειράζει, σε πειράζει, σε Αυτό είναι ο κομμάτι.
Κύριε όλα αυτά δεν σας αφιερώνουν στον τίποτα γιατί είστε άπειρος. Ωραία! Δεν είστε άπειρος και αυτή τη στιγμή. Όσο θα συνεχίσεις να γίνει στάση, θα γίνει ψήφος. Πρόεδρε, είμαστε στον τίποτα του θεματικού, θα γίνει ψήφος. Απειλείς κύριε. Δεν είστε πολύ προσφάλεια. Δεν είστε πολύ προσφάλεια. Εγώ ο κύριος Καλάτης με την πρόταση του κύριου Ρούσου. Ο κύριος Καλάτης, η κυρία